Είμαστε παρέα με τη Μάγδα Αναγνωστή στην Αγία Παρασκευή, στην Πινακοθήκη Χριστόφ Αναγνωστή. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την οικογένεια Αναγνωστή, καθώς η Πινακοθήκη είναι αφιερωμένη στον Χριστόφ Αναγνωστή? Η οικογένεια Αναγνωστή είναι από τις πιο παλιές της Αγίας Παρασκευής και ο πεθερός μου διετέλεσε 4 φορές πρόεδρος της κοινότητας, λάτρευε το χωριό του. Και παλιότερα από προπολεμικά και στα χρόνια του πολέμου, επίσης ως δημοτικός σύμβουλος, ο νεότερος τότε δημοτικός σύμβουλος στο χωριό. Και στη συνέχεια έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και δραστηριοποιήθηκε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα τα χρόνια εκείνα. Πώς γεννήθηκε όλη αυτή η συλλογή? Από αγάπη για την τέχνη, ξεκάθαρα. Τίποτα άλλο. Αυτά τα έργα τα οποία υπάρχουν εδώ είναι ένα μέρος από την ευρύτερη οικογενειακή συλλογή έργων τέχνης, στην οποία φόκους περισσότερο κάνουμε στη γλυπτική και στο παιδικό βιβλίο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για την Πινακοθήκη, ποιες ήταν οι ενέργειες που μάλλον έγιναν μέχρι τώρα και τι περιμένουμε ακόμα μέχρι να ανοίξει? Η ιδέα για την Πινακοθήκη, ειλικρινά, ήταν κάτι που ρίμασε σταδιακά, χωρίς να... Κάποια στιγμή ξέραμε όλοι στην οικογένεια ότι θα κάναμε ένα δώρο στο χωριό από εκείνα τα πράγματα τα οποία έχουμε και από ανάγκη να μοιραζόμαστε το αυτό που έχουμε. Είτε αυτό είναι υλικό, είτε είναι πνευματικό, η ανάγκη για... να το μοιραστούμε με τους άλλους είναι μέσα σε όλες μας βαθιά. Σε ποιο κτίριο φιλοξενείται η Πινακοθήκη? Η Πινακοθήκη φιλοξενείται στο κτίριο το οποίο στέγαζε κάποτε το εργοστάσιο ηλεκτρικού που τροφοδοτούσε με ηλεκτρισμό όλο το νησί με μηχανές που λειτουργούσαν με πετρέλαιο. Κάποια στιγμή αυτά αντικαταστάθηκαν με πιο σύγχρονους τρόπους και αυτό εγκαταλείφθηκε και παρήκμασε. Αποτελούσε δε μέρος ενός ευρύτερου συγκροτήματος βιομηχανικού που ήταν γνωστό στο χωριό ως η μηχανή της εταιρείας, επειδή ανήκε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πότε ξεκίνησαν οι ενέργειες για να δημιουργηθεί αυτή την αποθήκη? Αυτό ξεκίνησε επί Δημαρχίας Γαλινού, όταν υπήρχε ο ενιαίος Δήμος και πρέπει να πούμε ότι ο τέος Δήμαρχος, ο Σπύρος ο Γαλινός, από την πρώτη στιγμή την αγκάλιασε με πολύ αγάπη και φροντίδα και επιτάχυνε τις διαδικασίες όσο είναι δυνατόν μέσα στο δυστυχώς εξαιρετικά γραφειοκρατικό σύστημα με το οποίο λειτουργούν οι Δήμοι, ώστε πριν το τέλος της θητείας του να έχει γίνει σχεδόν το σύνολο των εργασιών. Λίγα πράγματα που απέμεναν μετά τον διαχωρισμό των δύο Δήμων, τα ολοκλήρωσε ο καινούριος Δήμος, ο οποίος και παρέλαβε το έργο από τον εργολάβο που δυστυχώς καθυστέρησε λίγο. Στη συνέχεια όμως μας περιέλαβαν οι διάφορες καραντίνες και αποκλεισμοί και έτσι φτάσαμε στο 2022 και μόλις φέτος το καλοκαίρι μπορέσαμε να αρχίσουμε να το υλοποιούμε πραγματικά και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς δεν κατοικούμε εδώ και η μεταφορά των έργων δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν πακεταρισμένα, να τα εμπιστευτείς φορτηγά και το μεγαλύτερο μέρος το μεταφέραμε μόνοι μας. Τι εργασίες μένουν ακόμη ούτως ώστε να ανοίξει τις πύλες της Πινακοθήκης? Να έρθουν και τα τελευταία έργα από την Αθήνα φυσικά, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, να τοποθετηθούν πινακίδες που να δίνουν εξηγήσεις τι είναι το κάθε έργο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, όπως έχουμε αναλάβει όλα τα υπόλοιπα εμείς μέχρι τώρα, θα τα αναλάβουμε και αυτά. Από το Δήμο μένει να γίνουν 2-3 πράγματα, όπως για παράδειγμα, το κυριότερο δηλαδή, να τοποθετηθούν είτε εξωτερικά παντζούρια, μεταλλικά, κατά τον παραδοσιακό τρόπο, στα παράθυρα τα υπόλοιπα στα οποία δεν υπάρχουν,
είτε πετάσματα τα οποία είναι απαραίτητο να μπουν, κυρίως διότι πρέπει να κόβουν το φως που είναι εξαιρετικά βλαπτικό για τα έργα τέχνης. Πρέπει να πω ότι ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Λέσβου πλέον υποσχέθηκε ότι θα γίνουν αυτές οι εργασίες όλες και θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τελικά, επίσημα τουλάχιστον, το επόμενο καλοκαίρι. Βεβαίως, πρέπει επίσης να προσληφθεί κάποιος άνθρωπος να εκπαιδευτεί, ώστε να μπορεί να ξεναγεί και να ανοίγει το χώρο και να μπορεί να είναι επισκέψιμο. Πιστεύουμε ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό, μαζί με το κτίριο, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας που λειτουργεί η Τράπεζα Πειραιώς. Και αργότερα επίσης πιστεύω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και η δωρεά της Μαρίας της Καλλιπολίτη όταν καταφέρουν να βγουν από όλο αυτό το δικαστικό κυκαιώνα που έχουν μπλέξει. Θα δημιουργηθεί ένας εξαιρετικός πολιτιστικός πυρήνας στην Αγία Παρασκευή, στον οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε και το κτίριο το που βρίσκεται δίπλα στην πινακοθήκη, το παλαιό ελαιοτριβείο της εταιρείας, στο οποίο πρόκειται να γίνει, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ένα κέντρο μελέτης γενοκτονιών και ολοκαυτωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο τον τελευταίο αιώνα. Επιγραμματικά, θέλετε να μας πείτε πόσα έργα φιλοξενούνται εδώ σε αυτή τη συλλογή? Αυτή τη στιγμή είδαμε κρεμασμένα περίπου 170-180 έργα, είτε κρεμασμένα είτε στις βιτρίνες. Συνολικά θα πλησιάζουν τα 250. Και αυτά τα έργα τι αντιπροσωπεύουν? Εν πρώτης όλες τις εικαστικές τέχνες, χαρακτική, ζωγραφική, γλυπτική, εφαρμοσμένες, μέχρι κατασκευές. Θα έχει δηλαδή μια ποικιλία όλων των μορφών των εικαστικών τεχνών. Κάθε τέχνη θα εκπροσωπείται με έργα πάνω σε όλα σχεδόν τα δυνατά υλικά, ας πούμε. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τη γλυπτική, υπάρχουν έργα από μάρμαρο, από γύψο, από πυλό, τερακότες, υπάρχουν έργα από μπρούτζο, από αλουμίνιο, από ό,τι σχεδόν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, μέχρι από μουκέτες. Να πούμε φυσικά ότι η αναφορά στη συλλογή γίνεται στο βιβλίο του Παναγιώτη Σκορδάλου «Ζυγιακό ημερολόγιο 2022». Και να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σκορδά που μας βοήθησε για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσε την ευκαιρία με το ημερολόγιο να κοινοποιήσουμε για πρώτη φορά όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία για μας είναι προσπάθεια χρόνων. Δεν είναι κάτι που παίρνεις μια απόφαση και το κάνεις την άλλη στιγμή. Και μόνο δηλαδή να τα επιλέξεις αυτά, να τα προετοιμάσεις, να τα κορνιζάρεις, να τα φέρεις, είναι μια πολύ μακριά διαδικασία. Πώς αισθάνεστε που όλο αυτό φτάνει στο τέλος του? Ανακούφιση, μπορώ να πω. Ανακούφιση, πραγματικά. Γιατί αισθάνομαι ότι κάπου, δηλαδή, μια προσπάθεια που πήρε χρόνια αρχίζει και βρίσκει μια δικαίωση στα μάτια των ανθρώπων, πρώτα-πρώτα του χωριού, που συχνά πυκνά μας ρωτάνε όλες αυτές τις μέρες που εργαζόμαστε εδώ, πότε θα μπορέσουμε επιτέλους να δούμε τι κάνετε εκεί μέσα. Τους είπαμε λοιπόν ότι θα μπορέσουν να ανοίξουμε, να δουν πού βρίσκεται το πράγμα αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια ολοκληρωμένο θα το δουν βέβαια του χρόνου. Επίσης, κάτι που παρέλειψα να πω, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι την πινακοθήκη θα συνοδέψει μια έκδοση που όλα όσα είπαμε στο βίντεο θα είναι και πολλά άλλα ακόμη, θα είναι γραμμένα αναλυτικά και πλήρες το υλικό φωτογραφημένο.